Ένα νέο χώρο πολιτισμού αναμένεται να αποκτήσει η πόλη της Καλαμάτας μέσα στο Νοέμβριο και πρόκειται για το κτίριο της πρώην ηλεκτρικής εταιρείας. Θα στεγάσει και τα γραφεία των καλλιτεχνικών διευθυντών, αλλά και ένα μεγάλο μουσιακό τμήμα από το αξιόλογο βεστιάριο που διαθέτει το ΔΥΠΕΘΕΚ. Θα λειτουργεί σε αλληλεπίδραση πάντα με τον έτερο χώρο του πολιτισμού που είναι όμορο, το ΔΥΠΕΘΕΚ. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Σε ένα μήνα θα έχει ολοκληρωθεί το έργο και θα παραδοθεί στους δημότες. Οι εργασίες στο εσωτερικό του κτιρίου συνεχίζονται με πυρετόδεις ρυθμούς. Εγώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΜΕΠΕΡΑ, είναι ο προϋπολογισμός, ο αρχικός μελέτης είναι 830.000 ευρώ. Έχει προχωρήσει με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή εξελίσσονται μέσα οι τελικές οικοδομικές εργασίες. Και όπως προείπα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, σε ένα μήνα θα το έχουμε παραδώσει σαν κτίριο. Αν θυμάστε την εικόνα του κτιρίου δε με τα σεισμικά, ήταν ένα σκεπές ερείπιο. Πραγματικά έχει γίνει ριζική ανακατασκευή τόσο εσωτερικά όσο και μορφολογικά σε όλες τις όψεις του και έχει αποκτήσει την παλιά του έγκλη. Παράλληλα, συνεχίζονται από το Δήμο Καλαμάτας έργα κομβικής σημασίας, όπως η πεζοδρόμηση της οδού Ψαρών. Τώρα, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, είναι η οδός Αριστίδου. Η κυκλοφορία επί της Όλωνος επανήλθε ήδη από το Σάββατο. Τα αμάξια διέρχονται κανονικά μέχρι την Αριστίδου και βρισκόμαστε στην τελική φάση των έργων από την Αριστίδου μέχρι και τη Μακεδονίας, η οποία πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί για αυτή. Ήδη έχουν γίνει πρόδρομες εργασίες στα πεζοδρόμια, δηλαδή και το δυτικό και το ανατολικό έχουν σχεδόν κατασκευαστεί σε μεγάλο βαθμό. Οπότε, ως επιτοπλίστων, οι εργασίες αφορούν το δρόμο, την αντικατάσταση από το σημείο που έπεται και μετά του κεντρικού αγωγού ίδρυυσης, όπως έχουμε κάνει σε όλο το έργο, και στη συνέχεια τη διάστρωση με κυβόληθους. Σε όλο το έργο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην ύπαρξη πρασίνου, καθώς ήταν και η επιταγή του προγράμματος, αλλά και στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας. Γι' αυτό θα δείτε παντού ράμπες, θα δείτε ράμπες αμαία, θα δείτε παντού οδές τυφλών και στα δύο πεζοδρόμια κατέρωθεν. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί τέλη του μηνός, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, πιστεύουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχει φτάσει μέχρι τη Μακεδονία. Αν το επιτρέψουν και οι καιρικές συνθήκες, φυσικά, και δεν έχουμε ακραία φαινόμενα.